Να υποδεχτούμε αυτή τη στιγμή εδώ στο στούντιο τη Λιάνα Κανέλη, τη φίλη αυτή του ΚΚΕ. Καλημέρα, κυρία Κανέλη. Μια λες και είμαστε καλοκαιρινές όπως και πριν με τη Σοφία, τρεις χάριτες του καλοκαιριού. Έτσι, αλήθεια. Τουλάχιστον φέρνουμε την αισιοδοξία από τα φορέματα. Καλά κάνετε. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο, σας ακούω να λέτε ότι είναι πάρα πολύ νέα η Χάρη. Σύντο οι 60, 59 χρονών είναι. Έτσι, είναι 60, νεότατη είναι, μια χαρά. Μία γυναίκα ή ένα άντρα στα 60 πλέον. Δεν πάει με τα χρόνια, πάει με την απόδοση. Σωστό είναι αυτό. Και τη δυνατότητα, ναι. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Γιατί κάποιος δυστυχώς με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπορεί να τα έχει χαμένα. Είναι και επικίνδυνος και στα 25 και στα 30 και στα 40 και στα 50. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα πάει με την πολιτική. Τώρα, γιατί είναι πετυχημένη η Κάμαλα Χάρης. Και γιατί για την Κάμαλα γίνεται τόση κουβέντα ώστε εγώ να διαβάζω πρωτοσέλιδα επαρχιακών εφημερίδων εδώ και να έχουν πρωτοσέλιδο την Κάμαλα Χάρης, δεν το καταλαβαίνω. Ίσως γιατί. Έχει χαθεί η Χάρης, θα μου πεις. Γενικώς. Και η Χάρης του κοινού νοός. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβω γιατί στην Καρδίτσα ή στη Βέρεια το πρωτοσέλιδο είναι εσύ το για την Κάμαλα. Καίγονται γιατί. Εδώ δεν έχουμε νερό. Καίγονται για την Κάμαλα. Πρωτοσάλτε, είμαι και στο σταθμό του Πρωτοσάλτε, έτσι. Ο οποίος είπε δεν θα παίρνετε διακοπές 15 Αυγούστου με 30. Για να έρχονται οι τουρίστες. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε και στη Σαντορίνη τώρα, πιάνομαι από αυτό που λες. Βγήκε σχεδόν. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η προειδοποίηση. Μείνετε στα σπίτια στους ντόπιους, γιατί έρχονται 17.000, 15.000. Ναι, μην βγείτε, μην κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Στη Βαρκελόνη, η οποία έχει πρόβλημα, η αναλογία είναι ένας Βαρκελονέζος για 13 τουρίστες. Στη Μύκονο είναι ένας Έλληνας και 300 τουρίστες. Ναι. Στη Σαντορίνη είναι 1:250. Στη βαριά βιομηχανία. Βαριά βιομηχανία, αγάπη μου, άκουσε με. Βαριά βιομηχανία. Με μείον 70-80-100 χιλιάδες χέρια. Με εισαγόμενους μετανάστες να δουλεύουν στον τουρισμό. Με τσακισμένους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια και εγκαταλείπουν και το επάγγελμα από τον τουρισμό, με χαμηλούς μισθούς, με έλλειψη υποδομών, χωρίς νερό. Τι στον κόρακα βαριά βιομηχανία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε, που δεν έχει μείνει σπίθα μη χωρίς τσιμέντο, που δεν έχει μείνει παραλία ελεύθερη. Το μοναδικό καλό του τελευταίου καιρού είναι μια ευπρεπής διαφήμιση που βγήκε για την εφαρμογή για τις παραλίες τώρα, η οποία όμως από φέτος κάτω υποδορίως σε κάνει το ρουφιάνο της Άμμου. Ναι. Θα μπορούσε να άμμο και θα είσαι ο ρουφιάνος της Άμμου. Μπορούνε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Ποιες υποδομές μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τον τουρισμό και μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία. Και είμαστε σε μια χώρα που σήμερα γιορτάζει, υποτίθεται, την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αναρωτιέμαι. Αποκαθίσατε μια δημοκρατία η οποία πριν από τη Χούντα είχε ψήφιμο 509, είχε εξορίες, είχε τέτοια, είχε παράνομο κομμουνιστικό κόμμα. Δεν είναι αποκατάσταση μιας δημοκρατίας. Είναι απόπειρα εγκατάστασης αστικής δημοκρατίας. 50 χρόνια. Εντάξει, σε σχέση με το πριν από τη Χούντα, έτσι. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, τι γιορτάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα κάμπο. Εγκαταλελειμμένο. Ακούς τη μετεωρολογική και σκόβεται το σκότι, στα δύο. Λες, Παναγία μου, τι θα βρέξει το πήλιο, το ήδη κατεστραμμένο. Έτσι και πέσει ένα χαλάζι τώρα ευνηδιαστικό στη λίμνη Κάρλα, πάει ο κάμπος. Μιλάτε για τουρίστες που δεν πρέπει να είμαστε εμείς εδώ για να έρθουν οι τουρίστες και είναι ήδη το δεύτερο χωριό που ζητάει μετεγκατάσταση και όφιλε να έχει γίνει προδεκαετιών στον κάμπο για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί. Χρεωμένοι, ταλαιπωρημένοι, με το βαθύτερο, με τούτο, με εκείνο, τώρα, και τώρα είναι και υπεύθυνοι για το περιβάλλον. Αφού όταν εμένα μου πει άνθρωπος ότι είμαι υπεύθυνη για το περιβάλλον, να έχω πνιγεί, να μην μου έχει μένει τίποτα, να έχω χάσει τα ζώα μου, να χάσω το σπίτι μου, να χάσω και κανένα συγγενή μου και να μου πει ότι είμαι υπεύθυνη για το περιβάλλον. Το καθάριζα. Ναι. Ατομική ευθύνη υπάρχει πάντως σε άλλα θέματα, όχι τώρα όταν γίνονται. Υποκειμενική ευθύνη υπάρχει, αλλά η υποκειμενική ευθύνη όταν προσπαθείς να επιζήσεις σε ένα κράτος, μία τάξη, μία τάξη και ένα κεφάλαιο εναντίον σου, η υποκειμενική ευθύνη συρρυκνώνεται στο επίπεδο της επιβίωσης. Ποιος μιλάει για ποιότητα ζωής και δουλειάς. Όταν πάω και χτίζω πάνω στο ρεύμα, είναι ατομική ευθύνη. Μπορείς να πας διακοπές. Με το μισθό παίρνεις εσύ εδώ. Ένα στους δύο δεν πάει πάντα. Στην γλαμουριά της τηλεόρασης. Γιατί όλοι νομίζουν ότι παίρνεις τα εκατομμύρια τώρα που είσαι στον αέρα, έτσι. Για να λέμε και κάποιους μύθους. Δεν παίρνεις κάτι φοβερό. Παίρνεις ό,τι παίρνει ένας μέσος μικρός μισθός, ο οποίος είναι χαμηλότερος από την Ευρώπη, από όλα αυτά που θαυμάζουμε. Η Κάμαλα Χάρης λοιπόν πάει πολύ καλά στους δημοκρατικούς γιατί έσπασε το ρεκόρ χρηματοδότησης την πρώτη μέρα. Ναι. Πέφτουν τα εκατομμύρια στα πόδια της. Ο άλλος έχει μαζέψει όλους τους τεχνοφασίστες γύρω-γύρω. Συζητάνε αν θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν
τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία κάνει διαφημίσεις με παλικάρια που τα έχει στην παραλία, με στολή και λέει «Έλα να πάμε μαζί στον πόλεμο». Λες και είναι διακοπές. Θα τρελαθώ. Άρα μήπως γι' αυτό ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι δεδομένο ότι θα επηρεαστούν καταστάσεις και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μας επηρεάσουν και εμάς. Μέχρι τώρα είχαμε τη σχέση αυτή που είχαμε με τον Τζο Μπάιντεν. Να σου πω κάτι, αν έχεις τη θέση ότι αυτός που προσπαθεί να εκλεγεί τώρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο δήμιό σου θα είναι και το λες αυτό 24 Ιουλίου με την Κύπρο να παραμένει μισόν αιώνα υπό των συμμάχων και φίλων αυτού του δημίου, του παράγοντα που λέμε Αμερικανονατοϊκός παράγων, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουμε 50 χρόνια. Και το λέω αυτό για αυτούς που νομίζουν ότι συγκινούνται όταν ακούνε πατριωτικά, όταν ακούνε ελληνισμό, όταν ακούνε χιλιαδιό. Πού είναι η Κύπρος, παιδιά, αυτή τη στιγμή? Για πείτε μου πού είναι η Κύπρος. Ναι. Πείτε μου πού είναι η Κύπρος. Τώρα... Είναι ή δεν είναι με στρατεύματα κατοχής. Είναι ή δεν είναι κομμένη στα δύο. Περνάνε ωραία οι Κύπροι κάτω. Μιλάω για το λαό της Κύπρου. Που τώρα ανοίγουν συζητήσεις για δύο κράτη. Αυτό, την ελληνοτουρκική τώρα... προσέγγιση πώς τη βλέπετε με τη διαφαινόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν υπό το... στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο? Δεν πιστεύω στις συναντήσεις ότι μπορεί να κάνουν πράγματα. Σας θυμίζω λιγάκι, αν πάμε και πίσω στο Μεσανατολικό, αν πάμε πριν από τη δεύτερη Ιντιφάντα, πριν από την πρώτη Ιντιφάντα, εάν πάμε από την ώρα που διαφεντεύουν τα μεγάλα συμφέροντα της ενέργειας, της γεωστρατηγικής πρόθεσης συμφερόντων, τις κυριαρχίες επί των θαλασσών, των γεών και του πλούτου, δεν μπορείς να βασιστείς πουθενά όταν η δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική αυτών των συμφερόντων. Και τι βλέπετε να γίνεται τώρα στο Κυπριακό? Κοιτάξτε να δείτε, μια προσέγγιση έγινε κάποτε, αυτή που ήταν, ο ένας από τους δύο δολοφονήθηκε. Σήμερα έχουμε μια εξέλιξη από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, φτάσαμε και προωθήσαμε τα πράγματα να έχουμε αυτό που βλέπετε και είναι πόλεμος δια αντιπροσώπων. Δεν σκοτώνονται οι Αμερικάνοι πια. Τα χαρά είναι οι Αμερικάνοι πλέον. Δεν σκοτώνονται σαν το Βιετνάμ. Βρήκανε τον κόλπο μετά από τόσα χρόνια, το μάθανε. Γιατί να στέλνουν στρατιώτες σαν το Βιετνάμ? Βρήκανε τους Ουκρανούς με το φασισταριό εκεί κάτω και ανοίξαν ένα ωραιότατο πόλεμο και γίνεται ό,τι γίνεται. Και στο πλασάρουν και για δημοκρατία αυτό το πράγμα. Σου πλασάρουν για δημοκρατία μισθοφορικό πόλεμο στον 21ο αιώνα για τα συμφέροντα. Και η BlackRock που χρηματοδοτεί τώρα την κάμαλα των εκείνο το άλλο, τον αντιπρόεδρο. Το Vance. Ναι, τον έχετε ακούσει. Βεβαίως. Ναι. Αυτός είναι τώρα και γλύφει το φασίστα που έβριζε. Και μου λέτε να έχω ελπίδες από το τι θα γίνει στην Αμερική. Εγώ έχω ελπίδες από το τι θα γίνει εδώ. Μου λέτε ποιος θα κρατήσει τη Λάρκο ανοιχτή. Μου λέτε πως θα χάσουν 4.500 άνθρωποι τα σπίτια τους, τη ζωή τους, τα πάντα που το έχουν δουλέψει. Μου λέτε πως θα πάρει μπροστά η τσιμινιέρα. Μου λέτε πως θα ξανακάνει ο κόσμος μπάνιο στο Βόλο και θα τρώει τα μήλα από το Βόλο, τα οποία δεν θα κοστίζουν μια περιουσία λόγω της καταστροφής. Μου λέει πως θα ξαναζωογονηθεί ο κάμπος με την Κάρλα που πήγαν και μεταφέρανε το στρατόπεδο από το Στεφανοβίκιο πολύ πριν μεταφέρουν τα χωριά. Το πήγαν λίγο παραπάνω, βολευτήκαν οι Αμερικάνοι, ελέγχουν την περιοχή. Αλλά να σας πω κάτι, το είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί να περιμένετε να σας το πω, είμαστε χώρα διάδρομος. Διάδρομος είμαστε. Από το Αιγαίο ένας διάδρομος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, πόλεμος. Σεσλόγκ, στολή, η κυρία Ζελένσκι να φωτογραφίζεται στα χαλάσματα, ο άλλος να διατείνεται τι ωραία και τι καλά που περνάει. Και τώρα στο Πεκίνο συμφώνησε, λέει, η Χαμάς με τη Φατάχ. Στο Πεκίνο. Ναι. Λοιπόν, πάντα απολαυστική έκανε... και ζωηρή κουβέντα μαζί σου. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ευχηθώ καλές διακοπές στον κόσμο, γιατί εξαρτιέται από το πόσοι τουρίστες θα του πάρουν το νερό, εξαρτιέται από το τι χρωστάει, εξαρτιέται από το αν έχει λεφτά που δεν έχει λεφτά. Και επειδή ο κατώτατος μισθός ή ο μέσος μισθός δεν φτάνει για να καλύψει τα ακτοπλοϊκά, σε κανένα εξοχικό, σε κανένα φίλο, σε κανένα γνωστό. Ευτυχώς υπάρχουν. Μία ανάσα για να βγει πέρα ένας δύσκολος χειμώνας, όπου το κυνήγι στην Ελλάδα θα είναι πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τιμολόγια της ΔΕΗ μου. Μην τα είδατε καλέ. 10 λεπτά δεν είναι ποτέ αρκετά μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι επίσης και σε εσάς.